για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, το άρθρο 140, παράγραφος 5 του κανονισμού, ορίζει ότι η Βουλή ψηφίζει ύστερα από προτάσεις που μπορούν να γίνουν μόνο από τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Άλλες υποψηφιότητες δεν ανακοινώνονται στη Βουλή. Κατ' εφαρμογή συνεπώς του κανονισμού, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι υπευλήθη στον Πρόεδρο της Βουλής μία έγγραφη πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας δια του Προέδρου της και Πρωθυπουργού κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία προτείνει την κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου ως υποψηφία Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρακαλώ να αρχίσει η εκφώνηση του καταλόγου. Επικρατείας, πικραμένος Παναγιώτης. Γιαννάκου Μαριέτα. Γεραπετρίτης Γεώργιος. Θεοδωρικάκος Παναγιώτης. Ταραντήλης Χρήστος. Βασιλικός Βασίλειος. Βασιλικός Βασίλειος. Κυρία Σακελαροπούλου. Αχτσιόγλου Ευτυχία. Σκουρλέτης Παναγιώτης. Φλαμπουράρης Αλέξανδρος. Καμίνης Γεώργιος. Παπαρίγα Αλεξάνδρα. Παρόν. Βιλιάρδος Βασίλειος. Παρόν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεις φανερής ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εψήφισαν συνολικά 294 βουλευτές. Απόντες ήσαν 6 βουλευτές. Υπέρ της κυρίας Εκατερίνης Σακελαροπούλου εψήφισαν 261 βουλευτές. Ενώ 33 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Εκ του ανακοινωθέντος αποτελέσματος, διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 3 του Συντάγματος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται η κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Η υποψηφιότης της οποίας όχι μόνο συγκέντρωσε, αλλά και υπερεύει κατά πολύ την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ την έγκριση της Βουλής, όπως το Προεδρείο, εξ ονόματος ολοκλήρου του σώματος, επισκεφθεί την εκλεγήσα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να της αναγγείλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την εκλογή της. Η Βουλή ενέκρινε. Επίσης, σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 2 του Συντάγματος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων της, θα δώσει ενώπιον της Βουλής τον οριζόμενο από το Σύνταγμα όρκο. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ορκιστεί την 13η Μαρτίου 2020.